Είμαστε εδώ στην Καστοριά για να δούμε από κοντά την εφαρμογή των μέτρων μετά την απόφαση της κυβέρνησης να ανοίξουν τα καταστήματα του λιανεμπορίου. Δεδομένου ότι από τις έρευνες που έχουν κάνει το διάστημα που μεσολάβησε, φαίνεται ότι το λιανεμπόριο δεν συμμετείχε σε καθοριστικό ποσοστό στην μετάδοση του κορονοϊού. Είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη για την περιφέρειά μας, δεδομένου ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε εισηγηθεί το αντίστοιχο μέτρο προς τον Υφυπουργό τον κύριο Χαρδαλιά κατά την επίσκεψή του και στην Κοζάνη και στην Καστοριά, αλλά και προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σε τηλεδιάσκεψη που είχαμε οι περιφερειάρχες μαζί του. Επίσης, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε από χθες κιόλας ότι μετά από πολύ δύσκολη προσπάθεια καταφέραμε ως περιφέρεια να τετραπλασιάσουμε το ποσό των χρημάτων που διαθέτουμε για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας ως δωρεάν βοήθεια κεφάλαιο κίνησης για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας, ίσως την πιο κρίσιμη και πιο δύσκολη περίοδο των τελευταίων δεκαετιών για την επιχειρηματικότητα. Ήταν μια προσπάθεια που εδώ και 10 μέρες είχαμε σχεδιάσει για να αυξήσουμε όσο το δυνατόν μπορούσαμε σύμφωνα με τις αντοχές και του επιχειρησιακού μας προγράμματος, και θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν και τα στελέχη της διαχειριστικής αρχής που κατέβαλαν αυτήν την πραγματικά υπεράνθρωπη προσπάθεια και μεταφέραμε επιπλέον 30 εκατομμύρια από άλλους άξονες και άλλα μέτρα για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και σαφώς και την κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο που ενέκρινε την πρότασή μας. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Έχει αλλάξει και η προθεσμία, έτσι. Έχει αλλάξει και η προθεσμία. Μεταφέραμε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών μέχρι τις 11 Νοεμβρίου, ακριβώς για να διευκολύνουμε τους επιχειρηματίες που τώρα θα έχουν μεγαλύτερη άνεση και χρονική, αλλά και περισσότερα περιθώρια να ενταχθούν περισσότεροι. Τετραπλάσιοι σε σχέση με τον αρχικό που προγραμματίζονταν. Ποιο είναι το ποσό, κύριε Περιφερειάρχε, το συνολικό? Το συνολικό ποσό είναι 40 εκατομμύρια ευρώ τελικά, που διατίθενται από το πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το επιχειρησιακό, είναι πόροι της Δυτικής Μακεδονίας. Έγινε μια μικρή αναδιάρθρωση ουσιαστικά του επιχειρησιακού μας προγράμματος για να στηρίξουμε σε μια δύσκολη στιγμή, στη δεύτερη φάση του κορονοϊού, την κοινωνική ομάδα που πλήττεται περισσότερο. Με τον ίδιο τρόπο καταφέραμε και στηρίξαμε στην πρώτη φάση του κορονοϊού τον τομέα της υγείας, που μας αφορά πάλι όλους ως πολίτες της περιφέρειάς μας, όπου τότε διαθέσαμε 50 εκατομμύρια συνολικά για να στηρίξουμε τις μονάδες υγείας και το σύστημα υγείας στην περιφέρειά μας. Και αυτό είναι ένα πρωτόγνωρο ποσό, δεδομένου ότι χρόνια, δεκαετίες είχαν να χρηματοδοτηθούν με τόσο μεγάλα ποσά τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και το ΕΚΑΒ της Δυτικής Μακεδονίας. Αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται μέχρι να καταφέρουμε ως χώρα και ως περιφέρεια να συνδράμουμε στην αντιμετώπιση του κορονοϊού και σχεδιάζουμε και για την επόμενη μέρα την εφαρμογή τέτοιων αναπτυξιακών παρεμβάσεων που θα βοηθήσουν την ανάταξη της οικονομίας μας, ώστε να έρθουν καλύτερες μέρες για όλους τους Δυτικομακεδόνες, αλλά και ιδιαίτερα εδώ στην Καστοριά, όπου έχουμε μία επιπλέον σοβαρή κατάσταση να αντιμετωπίσουμε, αυτή της κρίσης της Γούνας. Πάνω σε αυτό το θέμα, λοιπόν, στο θέμα της επιχειρηματικότητας, δεν περιοριζόμαστε μόνο στη ρευστότητα των 40 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά ταυτόχρονα έχουμε σχεδιάσει και τη στήριξη της εξωστρέφειας, μια πολύ σημαντική δράση που πρέπει να αναπτύξουμε ως Δυτική Μακεδονία για τις εξαγωγές και την εξωστρέφεια της περιφερειάς μας και της οικονομίας μας στην Ευρώπη και διεθνώς, με μπροστάριδες πάλι τους επιχειρηματίες. Είναι σε εξέλιξη μια πρόσκληση των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι 70% ύψους δωρεάν ενίσχυση για επενδύσεις που έχουν εξωστρεφές περιεχόμενο, αλλά και τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε ακόμα μια πρόσκληση για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας για επενδύσεις στις επιχειρήσεις ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, πάλι με ύψος δωρεάν ενίσχυσης το 70%. Προστίθενται δηλαδή στα 40 εκατομμύρια άλλα 10 εκατομμύρια για τη στήριξη των επιχειρηματιών της Δυτικής Μακεδονίας και πάμε στα 50. Και πάλι δεν σταματάμε εδώ. Άλλα 10 εκατομμύρια επιπλέον προγραμματίζουμε μέσα από το Πράσινο Ταμείο για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, που είναι προσανατολισμένη κυρίως στον τομέα της λιγνητικής δραστηριότητας, και επίσης συμμετέχουμε στον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης με
45 εκατομμύρια ευρώ που διαθέσαμε ως Δυτική Μακεδονία για να δώσουμε τη δυνατότητα στους Δυτικομακεδόνες επιχειρηματίες να συμμετάσχουν στα ωφέλη του κεντρικού προγράμματος του κυβερνητικού και του Υπουργείου Ανάπτυξης και μέχρι σήμερα έχουμε αποκομίσει για 2.800 επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας ωφέλη ύψους 105 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά γύρω στα 170 εκατομμύρια ευρώ. Το τελευταίο τρίμηνο ουσιαστικά έχουμε διαθέσει ή συμβάλαμε στην εκταμείευση αυτών των ποσών με τη συμμετοχή μας με οικονομικούς πόρους από το πρόγραμμα το επιχειρησιακό της Περιφέρειας. Είναι μια σχεδιασμένη προσπάθεια που από την πρώτη στιγμή μαζί με τους συνεργάτες μου, τους αντιπεριφερειάρχες σε κάθε περιφερειακή ενότητα και τους αντίστοιχους θεματικούς αλλά και τους υπηρεσιακούς, καθίσαμε, σχεδιάσαμε, οργανώσαμε και υλοποιούμε σε συνεργασία με τους ανθρώπους όλους τους Δυτικομακεδόνες, κυρίως όμως στο τομέα της επιχειρηματικότητας με τους εκπροσώπους, τους θεσμικούς εκπροσώπους των επιχειρήσεων. Πώς σας φάνηκε η αγορά, κύριε Περιφερειάρχα, και ένα δεύτερο πρόβλημα υπήρξε σήμερα, ενώ ανακοινώθηκε και από τον Πρωθυπουργό και από τον κύριο Χαρδαλιά το άνοιγμα του λιανεμπορίου, η αστυνομία σήμερα έκλεισε τα μισά μαγαζιά. Η αγορά είναι μουδιασμένη μετά και από την κρίση σαφώς και του κορονοϊού, αλλά και την κρίση της γούνας εδώ στην Διασποριά. Μια μικρή παρεξήγηση που υπήρχε όντως προσπαθήσαμε και δώσαμε τις αντίστοιχες διευκρινήσεις και προς τους ηθήνοντες εδώ της αστυνομίας ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή της απόφασης της κυβέρνησης από σήμερα όπως ακούσαμε όλοι χθες από τον αρμόδιο υφυπουργό τον κύριο Χαρδαλιά. Οπότε διευθετήθηκε και αυτό και στην Καστοριά και στην Κοζάνη και από Δευτέρα πρώταθος ελπίζω να μπούμε σε μια σταδιακή ανάκαμψη με ορίζοντα τα πολλά επόμενα χρόνια καθώς έχουμε ετοιμάσει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό στήριξης επιχειρηματικότητας. Χθες κάναμε μια πρώτη συζήτηση με τους θεσμικούς εκπροσώπους των επιχειρηματιών. Στη συνέχεια θα έχουμε μια μικρή σύσκεψη στο ΕΒΕ της Καστοριάς ακριβώς για να μεθοδεύσουμε και εδώ τις κινήσεις αυτές για την επόμενη μέρα. Απέδωσε το lockdown στην Κοζάνη τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Η εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού σύμφωνα και με τους ειδικούς λοιμοξιολόγους, επιδημιολόγους όπως έγινε και η παρουσίαση κατά τη συνεδρίαση με τον Πρωθυπουργό, την τηλεδιάσκεψη, παρουσιάζουν πολύ αναλυτικά δεδομένα που είναι πολύ εντυπωσιακά για τον τρόπο που λειτουργεί και οργανώθηκε η πατρίδα μας. Έχουν τη δυνατότητα κάθε κρούσμα να το εχνηλατούν σε μεγάλο βάθος χρόνου πριν την εκδήλωσή του αλλά και μετά την εξέλιξη, την εμφάνισή του μέχρι την επόμενη περίοδο των 20 ημερών από την εμφάνισή του ως εξέλιξη. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να προβλέπουν και να εφαρμόζουν στοχευμένα μέτρα για τον περιορισμό των μέτρων αυτών και σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις αναφέρουν οι ειδικοί ότι από την εφαρμογή των μέτρων για την πρώτη εβδομάδα έως και 10 μέρες είναι σύνηθες να εμφανίζεται μια αύξηση των κρουσμάτων. Από το 8ήμερο, το 10ήμερο και μετά φυσιολογικά πρέπει να αρχίζει να εμφανίζεται η κάμψη των κρουσμάτων μέχρι μηδενισμού του στο επόμενο 10ήμερο. Εάν τηρήσουμε τα μέτρα απόλυτα και αυστηρά είναι βέβαιο ότι γρήγορα θα βγούμε από τα περιοριστικά μέτρα. Όπως πρώτοι μπήκαμε στο κόκκινο, πρώτοι μπορούμε να βγούμε και σταδιακά να πάμε από το πορτοκαλί μέχρι δηλαδή, και το... Δηλαδή αν δεν δούμε πτώση στα κρούσματα, καταρχήν στην Κοζάνη, πάμε για επιπλέον μέρες. Αυτό είναι απόφαση των ειδικών, όπως και απόφαση των ειδικών ήταν να ανοίξουν τα καταστήματα του λιανεμπορίου γιατί είδαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης του ιού. Αν λοιπόν δούμε την εξέλιξη με τέτοιο τρόπο ώστε δεν δημιουργούνται κατά συρροήν κρούσματα, τότε αυτό θα είναι πολύ ευχάριστο. Το απόλυτα ευχάριστο είναι να τα μηδενίσουμε. Υπόθεση ολονών να φοράμε τη μάσκα μας, να κρατάμε τις αποστάσεις, να μην κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις, να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής και να κάνουμε υπομονή αυτές τις μέρες, αυτές τις 15 μέρες για να κερδίσουμε τον επόμενο χρόνο. Για να επανέλθουμε λίγο στο προηγούμενο θέμα που αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων. Τα κριτήρια όμως αποκλείουν μια μεγάλη μερίδα επιχειρήσεων οι οποίες είναι αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό. Και κατά κύριο λόγο το πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση της εργασίας. Το πρόγραμμα, τα κριτήρια αυτά δεν θέτουν περιορισμό εργαζομένων ή απασχόλησης. Αντιθέτως,
μοριοδοτεί την επιχείρηση ανάλογα με τις ώρες απασχόλησης. Οπότε ανάλογα με τον αριθμό είναι και η μοριοδότηση. Εδώ ένας λόγος ο οποίος μας οδήγησε στην πίεση και στην περαιτέρω διεκδίκηση αύξησης του ποσού αναζήτηση ήταν αυτό το αρχικό ποσό που περιόριζε πράγματι την πρόσβαση αυτών των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, γιατί είχαν χαμηλή μοριοδότηση. Το είχαμε αντιληφθεί. Ο σχεδιασμός έγινε από τους τεχνοκράτες που συμβουλευτήκαμε για να μας οργανώσουν το πρόγραμμα και μάλιστα οφείλω να κάνω μία στον αείμνηστο προϊστάμενο, πρώην προϊστάμενο της διαχειριστικής, ο οποίος πρώτος από όλους όλη την Ελλάδα που είχε εισηγηθεί το πρόγραμμα της ρευστότητας και χάρη της δικής του εκείνης ιδέας μπορούμε και το λουπούμε σήμερα καταρχήν με τα 20 εκατομμύρια, είπαμε 10 εξωστρέφεια και επιχειρηματικότητα και 10 ρευστότητα και με την προσπάθεια όλων των υπολείπων προϊσταμένων της διαχειριστικής και ημών και των συνεργατών καταφέραμε να τετραπλασιάσουμε το ποσό, οπότε πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία και των αυτοαπασχολουμένων θα καλυφθούν οι αιτήσεις τους στο πρόγραμμα αυτό. Ευχαριστούμε.